Και σήμερα συζητάμε επικαιροποίηση. Την επικαιροποίηση τυπικά δηλαδή και την υποβολή του σχετικού τεκαιροποίησης. Τυπικά είναι έτσι. Και εγώ δεν έχει αλλάξει ο νόμος. Ο νόμος ποιο νόμος. Ο νόμος. Ποιος νόμος έχει αλλάξει, κύριε Αντζέλη, κύριε Καρμανή. Θέλετε να μας πείτε. Δεν είχαν κατέφθει δημοκράτηση. Και την επιβολή. Κάνε υποβολή. Πρώτα την κάναμε. Δεν κάνω το θέμα ότι μεσημέρι είναι. Σήμερα θα στην ουσία αποφασίζουμε να υποβάλουμε και όχι ή κάνουμε την επικαιροποίηση. Ναι, κάναμε επικαιροποίηση. Και θα μας πείτε ότι έχει αλλάξει και να κάναμε επικαιροποίηση. Προσθέθηκαν κάποια άρθρα μέσα στην ΕΣΥ γιατί είχαν κάποιο κύριο που λέει ότι πρέπει να προσθέσουν κάποια άρθρα μέσα στην ΕΣΥ. Σαν τη γραμματέα που στείλατε να βγάλει απόφαση δημοσιογραφική. Σας παρακαλώ. Σεβαστείτε τουλάχιστον τι κάνουν σε άλλους Δήμους. Εσείς γιατί θέλετε να πρωτοτυπήσετε. Το Δημοτικό Συμβουλίο έχει έρθει έγγραφο από το Δήμα και ο Πρόεδρος. Ένα λεπτό. Σας παρακαλώ. Δεν θέλω να αντιληφθώ. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή δεν υπάρχει αντιληφθή αυτή τη στιγμή και δεν θέλετε να αντιληφθείτε. Θέλετε να ακούσετε ή δεν θέλετε. Πείτε μου και να σας πω και το Δημοτικό Συμβουλίο έχει έρθει έγγραφο. Μάλιστα. Ότι Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας είναι ο κύριος Σπύρος Παπαδόπουλος. Πολύ καλά και έχει γίνει προσβολή. Έχετε κάτι νεοντέρο. Σας παρακαλώ να διδικήσω αρκετά μετά λοιπόν με το θέμα. Εσείς παρηγορείτε τη Δημοτική από την δρομένη διοίκηση, από ό,τι είδα εδώ από το έγγραφο που έχει έρθει, έχετε κάνει προσφυγή. Και ζητάτε και την αίτηση αναστολής της αποφάσεως. Έχει έρθει κάτι εγγράφο. Δεν έχει έρθει λοιπόν κανένα έγγραφο. Και όταν δεν έρχεται, τι γίνεται. Εσύ η απόφαση του Δημάρχου. Κάνετε μεγάλο λάθος. Σας παρακαλώ. Πολύ μεγάλο λάθος γιατί ερμηνεύετε πάλι. Κύριε Σιμόνοβλου. Με συγχωρείτε. Ήρθε στις 25 Εντεκάτου του 2013 έγγραφο από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Και σας ζητάει τα ρέστα. Δώστε πληροφορίες. Και μας ζητάει τις απόψεις μας. Τις απόψεις και το έγγραφο το οποίο έχω προσβάλει. Ωραία. Αν και το ανακοίνωση δεν ξέρω. Θα τα αφήσετε να μιλήσω ή θα τα αφήσετε να μιλήσω. Ωραία, παρακάτω. Στο αίτημά σας λοιπόν για να ανασταλεί οποιαδήποτε απόφαση δεν αναφέρει τίποτα. Και ποιος θα τίποτα είναι η Γιάννη. Γράφει υπάρχει αναστολή από την αποκεντρωμένη. Γράφει ότι. Έχετε εσείς κάποιο έγγραφο που να λέει ότι. Έχω την απόφαση που βγάλανε στη Φλόρινα και εκεί είναι πολύ πιο πολιτισμένη. Γι' αυτό μίλησα και για τα μαγαζιά και γιατί δεν τα θέλετε. Εκεί τι είναι. Λοιπόν, εκεί τι είναι δηλαδή και εδώ τι είναι. Λοιπόν, δεν το καταλαβαίνω. Το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου εκτελεί λοιπόν την ανακοίνωση του Δημάρχου που σα λέω ένα πράγμα. Μίλησα για βαρβαρότητα. Μίλησα για πραξικόπημα. Θέλετε να συνεχίσετε. Στείλατε τελείως άκομψα τη νέα γραμματέα. Πήρατε την παλιά. Εγώ δεν έστειλα καμία γραμματέα. Ο Δήματος εδώ είναι και μπορεί να μας πει το γιατί. Κανένα μέλος του Συμβουλίου σας δείξε να αλλάξει την γραμματέα και δεν είχατε το στοιχειώδες τάκ. Ο πολιτικός σας αντίπαλος είναι, πρόκειται να παντρευτεί τη γυναίκα αυτή και δεν σέβεστε κάτι στον πολιτικό σας αντίπαλο. Πείτε μου κάτι. Ακούστε κύριε Συμβόνοβλου, εδώ δεν θα αναεκίζετε. Πολύ ωραία. Δεν θα αναεκίζετε κύριε Συμβόνοβλου. Να μιλήσουμε λίγο να μιλήσουμε. Το πολιτικό αντίπαλο και το τι πρόκειται να μιλήσουμε θα λέτε εκτός. Πολύ ωραία. Να μιλήσω για το πίτρα. Απευθύνω νομικά. Θα πάτε σε οικογενειακά θέματα. Απευθύνω νομικά. Απευθύνω νομικά. Απευθύνω νομικό. Απευθύνω νομικό. Με ποιο δικαίωμα. Ο Δήμαρχος έδωσε εντολή στην καραβίνη να έρθει λέει. Ένα λεπτό. Δεν μπορώ να ακούτε τη γνώμη μου. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εσείς γελιοποιείτε την κατάσταση. Πράξη κοσματικά. Ένα λεπτό. Γιατί στείλατε την καραμπίνη να έρθει να μου πει κύριε Σιμώνο γλύσα να βγάλω πρόσκληση. Η γραμματέα βγάζει πρόσκληση ο πρόεδρος.
Και μάλιστα προκαλώ εδώ αυτή τη στιγμή, όταν τη ρώτησα ποιος έστειλε παιδί μου, λέει ο κύριος Διανός, μου είπε να βγάλω πρόσκληση και θα φωνάξω στο Σπύρο τον Παπαδόπουλο να υπογράψει. Τι ωραία! Τι είναι αυτά! Τι συμπεριφορά είναι αυτή! Τι συμπεριφορά είναι! Είναι μια χαρά! Τι γραμματέας! Ανακοινώνω στο σώμα ένα πράγμα που δεν είναι γνωστό. Έχετε κάνει προσφυγές στην περιφέρεια. Μάλιστα. Αλλά έχω κάνει και εγώ έτοιμα στην περιφέρεια. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Τι απάντηση πήρατε? Δεν έχω πάρει ακόμα. Γιατί? Περιμένω. Γιατί? Λοιπόν, ολοκληρώσαμε κύριε Σιμεώνογλου. Ολοκληρώσαμε. Σας έχουμε πει, τα έχετε πει και τα έχετε ξαναπεί. Ολοκληρώσαμε. Αφήστε το Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργήσει. Αν έρθει από την αποκεντρωμένη που λέει οτιδήποτε άλλο από την ανακοίνωση του Δημάρχου. Μήπως δεν την αφήνετε εσείς? Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Σεβαστείτε τη διοικητική διαδικασία. Υπάρχει απόφαση του Δημάρχου. Μέχρι να υπάρξει κάτι το αντίθετο ισχύει η ανακοίνωση του Δημάρχου. Σας παρακαλώ κύριε Σιμεώνογλου. Εδώ είναι λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ένα λεπτό. Σας ακούσαμε. Ένα λεπτό. Σας ακούσαμε. Δεν πρόκειται να παραλάβει ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος κανένα. Δεν με ενδιαφέρει κύριε Σιμεώνογλου να κάνει ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος. Εγώ ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον υπάρχει θέμα για την κοινότητα, οφείλω να καλέσω τον πρόεδρο. Και το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος έχει πει ότι πρόεδρος είναι ο Παπαδόπουλος. Ολοκληρώσαμε. Δεν κάνουμε εδώ συμβούλιο τη Δημοτική. Και πάση περιπτώσει, αν σας ενδιέφερε, ας στέλνετε και ένα έγγραφο να μας ενημερώσετε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πού τα βρήκατε αυτά? Ντροπή σας. Ντροπή σας. Ο κύριος Παπαδόπουλος, εκτός και αν. Πού είναι, είναι εδώ. Σε ποιον δεν τροπή, την ανάρμοση συμπεριφορά. Την ανάρμοση. Σας το παρακαλώ πολύ. Δηλαδή θα στέλνουμε την γραμματέα. Δεν κατάλαβα. Προηγουμένως παρουσία των ελών του Συμβουλίου. Είπε εγώ δεν υπογράφω. Εκτός κανάλα ξεχνώμη. Αν δεν θα γράφει. Τότε πώς είναι πρόεδρος. Σας παρακαλώ. Πώς είναι πρόεδρος όταν είπαμε, εμείς είπαμε να μην κάνουμε τίποτε για λίγες μέρες να έρθει απόφαση. Το είπαμε ή δεν το είπαμε. Λοιπόν, δεν περιμένω εγώ ποτέ θα έρθει απόφαση για να κάνω το Δημοτικό Συμβούλιο. Τότε τι θα κάνετε, αλλά σκηνούσα ή υπογράφετε ή σας διώχνω. Δεν είμαστε υπαλλήλοι σας. Λοιπόν, μπορώ να διαβάσω κάτι να λειτουργήσω. Λοιπόν, επειδή προτεραιότητα έχει να λειτουργήσει σωστά η δημοτική κοινότητα Νάξου και προς όφελος των πολιτών, στην τελευταία συνάντηση άτυπη που είχα με τα μέλη, αποφασίσαμε ότι μέχρι να έρθει εγγράφος, αν και προφορικός, εγώ έχω πάρει κάποιες απαντήσεις, ότι μέχρι να έρθει απάντηση στην προσφυγή, ναι. Πρόεδρος είμαι εγώ, απλά το περιμένουμε και εγγράφος αυτό. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Πήρα από τηλέφωνο, μπορώ να πω και το όνομα. Λοιπόν, μέχρι να έρθει. Η κυρία Πετροχίλου μου το είπε εμένα. Μάλιστα, τη ρώτησα γιατί εμένα δεν με αφορά ποια θα είναι η απάντηση στην απόφαση της προσφυγής. Εμένα με αφορά να λειτουργήσει σωστά η κοινότητα μέχρι να έρθει η απάντηση. Και τι είπαμε. Λοιπόν, εγώ λοιπόν προφορικά έχω πάρει τις απαντήσεις μου. Απλά αποφασίσαμε ότι μέχρι να έρθει το έγγραφο αυτό. Μπράβο, που να το λέει, θέματα της κοινότητας να διεκπεραιώνουν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είπαμε εμείς να διεκπεραιώνουμε. Έτσι είπαμε. Δεν είπαμε να το διεκπεραιώνουμε. Θέματα της κοινότητας προς όφελος των πολιτών και της κοινότητας. Δεν το είπαμε, αλλά προς Θεού. Αναμένουμε έγγραφη απάντηση η οποία δεν υπάρχει. Και τότε πώς. Και πώς πιέζεται τότε να κάνουμε συμβούλιο. Ποιος θα πιέζει. Η κυρία Καραμπίνη ήρθε και λέει θέλω να κάνω πρόσκληση. Ποιος την έστειλε.
Ποιο την έστειλε, μπορείτε να μου πείτε. Αν δεν σας ενδιαφέρει. Αν δεν σας ενδιαφέρει. Πολύ ωραία. Με την κατευθυνόμενο στήριξη.